με τους σημερινούς όρους, θα ήταν σαν να είχαμε σήμερα στην Ελλάδα και γιατί όχι στο Τατόι, ταυτόχρονα παρόντες, τον Ομπάμα, τον Πούτιν, την Μέρκελ και γιατί όχι και τον Σαρκοζή. Είχες δηλαδή παγούσα στο Τατόι μια πρώιμη μορφή της Ενωμένης Ευρώπης, ένα είδος συνόδου κορυφής σε ύπατο και ασυγκρίτως πιο εγκάρδιο επίπεδο. Κάθε εποχή, κυρίες και κύριοι, έχει τους δικούς της ήρωες. Κάθε εποχή έχει την τάση να νομίζει ότι η δική της είναι αιώνια και αν όχι να κρεβάζει, τουλάχιστον να υποτιμά αυτούς που προηγήθηκαν και το ίδιο θα συμβεί και οι πολύ νεότεροι θα προλάβουν να το δουν και με τις δικές μας ποικίλες συμβάσεις. Άλλωστε στις μέρες μας δεν καταραίει ένας ολόκληρος κόσμος. Οι ήρωες και τα μυθικά πρόσωπα της Ευρώπης μέχρι το 1918 και μερικά χρόνια αργότερα ήσαν βασιλείς και ηγεμόνες. Το δεμικρό και απέλυτο Τατόι ήταν για αυτούς ένας αγαπημένος και αρκετά συνήθις προορισμός. Αλλά στα πίσω όλα αυτά. Για να φερθούμε σε μία ακόμα διάσταση της μοναδικότητας του Τατοίου, διάσταση που με κάνει, χωρίς τούτο να φαίνεται υπερβολή, να ισχυρίζουμε πως το Τατόι είναι εκτός των άλλων για μας και ένα σχολείο. Και οι δάσκαλοι, ας μην αναπηδήσετε, είναι αυτοί που το δημιούργησαν, το εξέφεσαν και το διατήρησαν στη ζωή, ως έναν τόπο που αν μη τι άλλο διδάσκει ταπείνωση και σεβασμό και σεβασμό και φροντίδα απέναντι στη φύση. Το Τατόι είναι κάτι που ως σύγχρονος ιστορικός τόπος μας έρχεται από το παρελθόν. Οφείλεται όμως και αναδύει καθαρά ένα πνεύμα, ένα ήθος και μια νοοτροπία που σαφέστατα ανήκει στο πιο προοδευτικό μέλλον. Για να γίνω όμως ακόμα πιο συγκεκριμένος, σας καλώ να παραβάλλετε με την σεμνή βασιλική έπαυλη πρώτον το ότι χτιζόταν εκείνη την εποχή στην υπόλοιπη Ευρώπη και στα Βαλκάνια ως κατοικίες βασιλέων, ηγεμόνων, ευγενών και μεγαλοαστών. Δεύτερον, το τι χτίστηκε συγκριτικά με τα σχέδια που ο Ερνέστος Τσίλερ πρότεινε στον Γεώργιο τον πρώτο, για πομπόδι κτίρια παντός ευρωπαϊκού ρυθμού και τρίτον με τα εντελώς σύγχρονα, μεγάλες επάρτης που οι μεγαλοαστοί της εποχής, Αιγυπτιώτες, Βαβακέμβροι οι περισσότεροι, έκτιζαν τύπου Βίλα Σκαζούλη, έκτιζαν στην Κηφισιά, στο Στροφίλι και σε άλλα. Βλέπετε ότι συγκριτικά, συγκρίνεται λοιπόν τα κτίρια αυτά με την έπαυλη που έκτισε ο Σάββας Μπούκης για λογαριασμό του Γεωργίου και της Όλγας στη δεκαετία του 1880 ή την ακόμα παλαιότερη της δεκαετίας του 1874 την οποία έκτισε ο Ερνέστος Τσίλερ και που ήταν ένα απλό σπίτι με δίρυκτη στέγη με τρία ανοίγματα στην στενή του πλευρά και έξι στην μακρά. Στην Δύση, αρχιτέκτονες του Κουίνου και κυποτεχνικοί βίαζαν την Δύση. Την έκαναν σύμφωνα προς τις αισθητικές προτιμήσεις τους, επιβαλλόμενοι ως κυρίαρχοι πάνω σε αυτή. Απέναντίας, τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει στο Τατόι, στο οποίο συνειδητά ακολουθήθηκε ο αντίστροφος δρόμος. Η περίπτωσή του δηλαδή είναι η φύση που επιβάλλεται, που κυριαρχεί και είναι αυτή που τέρμα-τέρμα εξαντροπίζει με την πιο βαθιά σημασία του όρου. Αυτό που σήμερα ανακαλύπτουμε όλοι εμείς, οι υπέρμαχοι της φύσης και του περιβάλλοντος και αγωνιζόμενοι είτε ως άτομα είτε ως οργανώσεις τίνομαι προς αυτό, ως προς έναν ελαιώδες από τα πιο ποικιλοτρόφως ωφέλημα, ένας άνθρωπος, ο Γεώργιος ο Πρώτος, το είχε εισάγει στην Ελλάδα από το 1872 και το είχε αφήσει ακόλυμα, αλλά όχι άτομα, δεν διαμορφώσει το Τατόι. Αυτό είναι το σχολείο που σας έκανα. Ας μην το αφήσουμε να χαθεί. Ας περάσω τώρα στο δεύτερο μέρος της ομιλίας που έχει τον τίτλο 14 χρόνια μετά. Θα σας αναφέρω επειδή έχει κάποια σημασία, νομίζω, γιατί είναι ο λόγος για τον οποίο αναφέρεται, είναι το ξεκίνημα μιας ολόκληρης διαδικασίας, αποτέλεσμα της οποίας είναι να βρισκόμαστε όλοι μαζί σήμερα σε αυτή την αίθουσα. Ήταν λοιπόν ένα αποχωρημένο έτσι απόγευμα του Ιανουαρίου του 1998 και βάδιζα με μια φίλη στον δρόμο από την Δημοσιά προς την Κιθάρα και ήμουν μελαγχολικός για την κατάσταση της εγκατάλειψης του κτήματος,
και θα έλεγα και εξοργισμένος και απελπισμένος από την ιδεότητα της πολιτικής των ηγητών μας, αλλά και από την ευτελή ανθρώπινη του συμπεριφορά, κυρίως όμως για το ανεπανόρθωτο της καταστροφής που τόσο ανάγκητα και τόσο ανόητα εξαιτίας του συνδελούν. Θα σας πω τα πράγματα με τη σειρά που συνέβησε. Η πρώτη μου αντίρρηση περπατώντας διαπίστωσα ότι παρόλο που περνούσαμε από χαράδρες και από έντονες φυσικές εξάρσεις του εδάφους, ο δρόμος παρέμενε μονίμως στο ίδιο επίπεδο. Αμέσως μετά, αντελήφθηκε ότι υπήρχε ένας τεράστιος αναλυματικός πέτρινος τείχος, ο οποίος συνεχίζονταν στις χαράδρες επί δεκάδες μέτρα με τις γέφυρες κλπ. Και αυτό αμέσως με οδήγησε στο συμπέρασμα ότι περπατούσα πάνω σε ένα από τα μεγαλύτερα έργα οδοπίας, σωζόμενα έργα οδοπίας του 19ου αιώνα, της εποχής του Αλεξάνδρου Κουμουνδούρου και όπως αργότερα είδα από την καρδί που σώζεται στη Σιαγέντρα, έργο το οποίο ολοκληρώθηκε το 1877. Και ενώ συνειδητοποιούσα αυτό που μόλις σας περιγράφω, εκείνη τη στιγμή μου ήρθε η ιδέα, είπα να βάλω μυαλό στους υπευθύνους μας, δεν έχω την δυνατότητα, αλλά μπορώ να γράψω την ιστορία του κλίματος. Είχα μόλις τελειώσει ένα βιβλίο για την ελληνική κοινότητα στην Κωνσταντινούπολη από το 1946 στο 1955 και είπα ότι το βιβλίο αυτό μου είχε πάρει περίπου 3 χρόνια στην έρευνα. Είπα τι είναι, ένα χτήμα είναι, θα το γράψω πολύ γρήγορα. Το Τατόρι μου πήρε 6 χρόνια και 8 μήνες για να γίνει το τρίτο μου έργο που βλέπετε εκεί. Έφτοτε λοιπόν από τη στιγμή που πήρα την απόφαση εκεί, ξεκίνησα αυτή τη μεγάλη περιπέτεια να γραφτεί ένα τέτοιο έργο και ο δρόμος θα έλεγα ότι ήταν διπλός. Από τη μία ήταν το θαυμάσιο ταξίδι της έρευνας που με οδήγησε σε τόσα και τόσα μέρη της Ευρώπης για να μελετήσω αρχεία και να βρω υλικό που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούσα να το βρω στον τόπο μου αν αυτός δεν με αντιμετώπιζε παρανόμως αρχικά και το πρασίδηλο και φιλόφοβο δημοσιοπαλληλικό απαγορεύεται. Και από την άλλη σας λέω ως παράδειγμα ότι ένα έγγραφο το οποίο υπήρχε στην οδό Ζαλοκώστα στο ιστορικό αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών αναγκάστηκε να πάω στη Μόσχα για να βρω τον αντιγραφό του, γιατί δεν το έκανε. Λοιπόν, και από την άλλη αυτό που με ενδιαφέρε ήταν η διάσωση του τόπου, του ιδίου του τόπου, όχι της ιστορίας του, αλλά του ιδίου του τόπου. Και στο σημείο αυτό, αμέσως μετά τους σεισμούς του 1998, ενέπλεξα την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, της οποίας ήμουν τότε γενικός γραμματέας και η οποία έκτοτε τόσα έχει κάνει για τη διάσωση.